Γεια σας κυρίες και κύριοι. Μηνύματα για την κυπριακή οικονομία στέλνει το νέο κυβερνητικό σχήμα. Παρέλαβαν πριν λίγες ώρες τα υπουργεία του οι νέοι υπουργοί της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Στο Υπουργείο Οικονομικών βρέθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής, ο οποίος είναι μαζί μας. Παναγιώτη, πίσω στα γνώριμα, λιμέρια, ο Μάκης Κεραυνός. Ακριβώς, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ήταν υπουργός το 2004, επιστρέφει και πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών ο Μάκης Κεραυνός για να συνεχίσει, όπως είπε, την πολιτική και τον δρόμο τον οποίο χάραξε ο μέχρι πριν λίγες ώρες προκάτοχός του ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος καλωσόρισε τον νέο Υπουργό με ένα απρόσμενο δώρο, όπως είπε, ήταν το δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 2,3% του ΑΕΠ ή 609 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ξεκινά με 609 εκατομμύρια στην τσέπη ο νέος Υπουργός των Οικονομικών. Και ο κύριος Πετρίδης σημείωσε ότι αυτό οφείλεται όχι στον πληθωρισμό, αλλά στην ανάπτυξη, η οποία έφτασε στο 6%. Μάλιστα, ο κύριος Πετρίδης προέβλεψε ότι σήμερα σύντομα θα έχουμε και αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκος Moody's, μια πολύ σημαντική εξέλιξη αν πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο νέος Υπουργός των Οικονομικών, ο Μάκης ο Κεραυνός, αναφέρθηκε στη δική του επιτυχία, όπως είπε τότε, όπου όταν αποχώρησε το 2005 από το Υπουργείο, άφησε μεγαλύτερο, όπως είπε, δημοσιονομικό πλεόνασμα για την εποχή. Σημείωσε ότι έχουν οι καιροί γυρίσματα, επιστρέφει και πίσω στο Υπουργείο Οικονομικών και θα συνεχίσει, λέει, με άξονα δύο βασικούς στόχους. Την δημοσιονομική πειθαρχία και την ασφάλεια του δημοσιονομικού, την δημοσιονομική ασφάλεια. Αυτό και το στίγμα. Και σημείωσε ότι αυτό το πλεόνασμα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για θέματα πρώτα ασφάλειας και κυρίως για να ανακουφιστούν τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχουμε ουσιαστικά μια συνέχιση της υφιστάμενης οικονομικής πολιτικής και από τη νέα κυβέρνηση. Συγκρατώ αυτό που είπες, Παναγιώτη, και που είπε ο Μάκης ο Κεραυνός, ότι θα στηρίξω τη μεσαία τάξη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά. Μιλούσαν μέχρι τώρα για στήριξη των ευάλωτων, για να έρθουν νέες επενδύσεις. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή στροφή όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Δεδομένου ότι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ουσιαστικά είναι κατοχυρωμένες με διάφορα προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, είτε με το 3Ε, είτε με ένα σωρό άλλα προγράμματα τα οποία κατευθύνονται κυρίως μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Και έτσι τώρα ήρθε η ώρα να στηριχθεί και η μεσαία τάξη του πληθυσμού. Και στηριζόμενη η μεσαία τάξη σημαίνει ότι στηρίζεται και η οικονομία του τόπου. Δεν είναι όμως το μόνο παραγωγικό υπουργείο που επισκέφθηκε σήμερα. Ήταν πολύ άσχολη ημέρα σου. Ακριβώς. Στη συνέχεια πήγαμε στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου το πρώτο μέλημα του νέου υπουργού είναι η μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό πώς θα το πετύχει ο κύριος Παπαναστασίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο νέος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Θα το πετύχει με την έλευση του φυσικού αερίου. Στόχος, όπως είπε, είναι τα επόμενα χρόνια να οδηγηθούμε στην πράσινη ενέργεια. Κάτι το οποίο όμως χρειάζεται ορισμένα χρόνια. Προς το παρόν, είπε, θα προχωρήσουμε με το φυσικό αέριο, το οποίο θα έρθει από την περιοχή μας, και στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος θα ενισχυθεί και η οικονομία ως συνεπακόλουθο. Βεβαίως θα στηριχθούν πρώτα και κύρια οι βιομηχανίες αλλά και τα νοικοκυριά με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Και να πάμε και στη βαριά βιομηχανία, η οποία διαθέτει υφυπουργείο όμως προς το παρόν. Ακριβώς, είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού με τον Κώστα Κουμή, τον νέο υφυπουργό, να τονίζει ότι θα βγουν έξω από το Υφυπουργείο, θα πάνε στον κόσμο, θα πάνε στις επιχειρήσεις και στόχος είναι να έρθουν κοντά στους τουρίστες, στην βιομηχανία του τουρισμού, στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, ώστε να πάρουν ιδέες και να ακούσουν τα προβλήματά τους, και στόχος είναι να αυξήσουν περισσότερο τουριστικές αφήξεις στην Κύπρο. Μάλιστα, έθεσε και ένα
ξεχωριστό γεγονός ότι υποβαθμισμένες τουριστικά περιοχές σε αυτές θα επικεντρωθούν και σε αυτές θα δώσουν έμφαση και το Υφυπουργείο ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός και σε αυτό το επίπεδο. Και ο Σάββας Περδίος, μια λέξη να πούμε, ότι ο τελευταίος Ιανουάριος, δηλαδή προηγούμενος ουσιαστικά μήνας, ήταν ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών, αφού έφτασαν στην Κύπρο 90 περίπου χιλιάδες τουρίστες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Και βεβαίως το 2022 είχαμε έσοδα γύρω στο 90% σε σχέση με το 2019, όπου ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές. Θέλω να πούμε, Κώστα, αξίζει να σημειώσει ότι υπήρχε και πολύ κλίμα συναισθηματικό σε όλες τις τελετές. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο, και κυρίως αυτή που ξεχώρισε ήταν Ατάσα Πηλίδου, η Υπουργός Εμπορίου, η οποία κυριολεκτικά έκλαιγε κατά τη διάρκεια της συνάντησής της που είχε με το προσωπικό. Ήταν πολλά και τα πειράγματα σε αυτές τις συναντήσεις, κυρίως για το γεγονός ότι η Ατάσα Πηλίδου κατά τη διάρκεια της συνδίασης στο Υπουργείο έκανε και δύο παιδιά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έλεγαν όλοι με χιούμορ, πειράζοντας την Ατάσα Πηλίδου, η οποία συγκινήθηκε πάρα πολύ και έκλαιγε κυριολεκτικά κατά την τελετή. Μια μοναδική υπουργός, την οποία αγαπήσαμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι άγνωστο στους πολλούς, αλλά η Κύπρος διαθέτει μια πολύ μικρή αλλά αξιόλογη αμυντική βιομηχανία. Ο Γύρης Εντίβη, Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, δήλωσε ότι μπορεί να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή άμυνα. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν για συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΡΙΚ εξασφάλισε δηλώσεις από τον Τάσο Κουνούδη, πρόεδρο των κυπριακών εταιριών που ειδικεύονται στην αμυντική βιομηχανία. Επισκέφθηκα την Κύπρο τον Οκτώβριο του 2021 και συζήτησα τη συμμετοχή της χώρας στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όπως και σε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ, δήλωσε στον Φιλελεύθερο ο επικεφαλής του οργανισμού Γύρης Εντίβη, ο οποίος ανέφερε ότι θα συνεχίσω να ενθαρρύνω την Κύπρο να υλοποιήσει τα προγράμματα PESCO, που αποτελούν ένα από τα δομικά στοιχεία της αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μην μπορούμε ακόμα να κατασκευάσουμε μεγάλα αμυντικά συστήματα, αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε σε συμπαραγωγές ή να κατασκευάσουμε πιο μικρά συστήματα. Υπάρχουν οι δυνατότητες, οπότε ένας από τους στόχους μας είναι η προώθηση βιομηχανικής συμμετοχής, αλλά και η προώθηση και δημιουργία κάποιου συμβουλίου αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο έχουν και άλλες χώρες. Ο Σύνδεσμος προωθεί την ενδυνάμωση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω διεθνών συνεργασιών. Στις 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο στην Κύπρο Άμυνας και Ασφάλειας, το οποίο συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος, το Υπουργείο Άμυνας και το ΚΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια του υπεγράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφαλείας και Άμυνας. Είμαστε κυπριακές εταιρείες κυπριακής ιδιοκτησίας και συμφερόντων, οι οποίες εργοδοτούμε Κύπριους επιστήμονες, αναπτύσσουμε υποδομές, αναπτύσσουμε τεχνολογία και εξάγουμε προϊόντα και επαναπατρίζουμε πάρα πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι χωρίς αυτές τις επιχειρήσεις θα βρίσκαν δουλειά στο εξωτερικό. Η συμμετοχή της Κύπρου σε υψηλού επίπεδου βιομηχανικές εκθέσεις όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Διφέα στην Αθήνα είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, δήλωσε ο κ. Εντίβη. Ακόμη και αν η Κύπρος διαθέτει μικρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της μπορούν να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια των ευρωπαϊκών συμπαραγωγών αμυντικών και οπλικών συστημάτων, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Η επικεφαλής του Γραφείου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η κυρία Μιχτό Ζαμπάρτα, είναι μαζί μας στο στούντιο. Κυρία Ζαμπάρτα, εξευρωπαϊζόμαστε σε όλους τους τομείς, ακόμη και σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας. Ποιος να το λέγει για τη μικρή Κύπρο. Όντως, και αυτή είναι η ελπίδα μας για το μέλλον, για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πριν 2 εβδομάδες το σχέδιο πράσινης βιομηχανίας, το οποίο ακριβώς θα δώσει μια έμφαση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, ώστε να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε ανθεκτικότητα και δική μας παραγωγή σε θέματα πράσινης τεχνολογίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Κύπρος μπορεί, όπως είδαμε με την αμυντική βιομηχανία, μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε τη βιομηχανία και λέμε η Κύπρος δεν έχει. Εντάξει, μπορεί να μην κάνουμε αυτοκίνητα, μπορεί να μην κάνουμε βαριά μηχανήματα, αλλά η βιομηχανία τώρα δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η μικροαγωγή, είναι software, είναι processing material. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Και επιδιώκουμε συνεχώς να φέρουμε τους ψηφιακούς νομάδες στην Κύπρο. Ναι. Κάποιοι από αυτούς, δεν το λέμε, είναι Κύπροι. Ναι, φυσικά. Υπήρχε το πρόβλημα της μετανάστευσης των νέων στην Κύπρο, υπήρχε από πάντα, είμαι μία. Επαναπατρίστηκα μετά από 26-27 χρόνια. Και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Και σίγουρα έχω δει τεράστια διαφορά όσον αφορά τις ευκαιρίες και την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Κύπρος από ότι όταν έφυγα, όταν ήμουν 18 χρονών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, δηλαδή εγώ έφυγα προένταξης προφανώς, προσφέρει απίστευτες ευκαιρίες στους νέους, δηλαδή μπορούν να πάνε να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και μετά να έρθουν πίσω εμβολιασμένοι με ό,τι έχουν μάθει, με μια εμπειρία διαφορετικού τρόπου ζωής, διαφορετικής νοοτροπίας και πλέον να εκμεταλλευτούν αυτές τις γνώσεις τους στη χώρα τους. Και αυτό είναι που προσφέρουμε με το Erasmus, που το ξέρετε όλοι ότι μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει σπουδές για ένα μικρό χρονικό διάστημα, με ένα πρόγραμμα, το ALMA, το οποίο προσφέρει βραχυπρόθεση με εργασία σε εταιρείες για εκμάθηση σε νέους, με την πολιτική μας, ειδικά φέτος, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, για να γίνει μια μετακύληση στα νέα επαγγέλματα, στα πράσινα επαγγέλματα, στα ψηφιακά επαγγέλματα. Και θέλουμε να δώσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Υπάρχουν πάρα πολλές και θα ενθάρρυνε όσους ενδιαφέρονται να το ψάξουν, να βρουν και μέσω της δικής μας παρουσίας εδώ, στο νησί, να βρουν τις ευκαιρίες που ελήθενται και να δοκιμάσουν. Υπάρχει μια μοναδικότητα. Δηλαδή, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε άρδιν τις ζωές μας, κάτι όπως το κινητό, το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό. Όμως κάποτε ζούσαμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα είμαστε σε ένα χώρο με γεμάτο τεράστιες ευκαιρίες και όπως ακριβώς το κινητό ξέρουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα application, όλες τις εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν. Σε ποιο βαθμό ο μέσος Κύπριος εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί, η καλύτερη λέξη, ο καλύτερος όρος, την συμμετοχή της Κύπρου, την ένταξη της Κύπρου, την παρουσία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο να βάλουμε έναν πολύ λίγον καθόλου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα αξιοποιούμε χωρίς πλέον να το καταλαβαίνουμε. Διότι εγώ θυμάμαι μικρή, όταν πρέπει να πάμε στο εξωτερικό, πρέπει να βγάλουμε συνάλλα. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Εκμεταλλευόμαστε τα ανοιχτά σύνορα, εκμεταλλευόμαστε το κοινό νόμισμα, αυτά χωρίς να το σκεφτούμε πλέον. Το άλλο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας που περνά από τη Βουλή έχει ρίζες στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δηλαδή είναι νομοσχέδια τα οποία ψηφιστήκαν από το Συμβούλιο, από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, των κρατών μελών και έρχονται σε εμάς. Οπότε και αυτό δεν το βλέπουμε, αλλά εφαρμόζεται. Υπάρχουν όμως πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης για συγκεκριμένους τομείς. Στέλνουμε τώρα ένα ενημερωτικό δελτίο κάθε 2 εβδομάδες που θα γράφουμε ως
γραφείο στην Κύπρο, ακριβώς ποιοι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί, ποιες πηγές χρηματοδότησης, τι οργανώνουν οι εταίροι μας για να μπορεί περισσότερος κόσμος να τα βλέπει. Δηλαδή ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα πρέπει να εγγραφεί ο κάθε νέος που ασχολείται με το επιχειρήν, ο κάθε επιχειρηματίας, όλοι όσοι ασχολούνται με την οικονομία. Τα στέλνουμε εμείς ως γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια λίστα που έχουμε περίπου με χιλιάδες άτομα τα οποία ενδιαφέρον, μας είπαν ότι έχουν ενδιαφέρον να λαμβάνουν νέα μας, αλλά επίσης είναι και σε όλα τα μέσα κοινωνικού δικτύου, δηλαδή Twitter, Facebook, Instagram, θα τα βρείτε όλα εκεί στις σελίδες μας. Επίσης, ξέρω ότι ένας αριθμός Κύπριων νέων κάνουν αίτηση για δουλειά στους διαγωνισμούς για δουλειά και εργοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω από το μέσο όρο και περνάει πάνω από το μέσο όρο, που είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση, και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ, ως γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ενημερώνουμε. Μας πιάνουν τηλέφωνο πάρα πολλοί πολίτες να ζητούν πληροφορίες και τους δίνουμε. Και να δημιουργήσουμε και μια παραπάνω συνείδηση στον κόσμο ότι είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι κάτι εκτός που μας, κάτι που δεν μας αφορά. Πάντως απασχόλησαν πολύ και την προεκλογική εκστρατεία, ναι, το Ταμείο Αναθεκτικότητας, τα δισεκατομμύρια τα οποία έχει να αντλήσει η Κύπρος, ήταν ένα από τα κύρια επιχειρήματα της προσπάθειας. Κάποιοι ήταν από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε στην αντιπολίτευση, ναι, ότι μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Υπάρχουν όμως και οι ιδιομορφίες της Κύπρου, ο πολυκερματισμός μέσα στο Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε να προχωρεί αυτό το μεγάλο θέμα της μεταρρύθμισης, γιατί θα το αποδώσω ότι είναι μια πολιτική μαστίγιο και καρότου, ναι, εάν πειθαρχήσεις, αν λειτουργήσεις, αν εξυγχρονιστείς προς όφελός δικό σου, θα μπορείς να έχεις όλα αυτά τα τεράστια έσοδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα. Ελπίζω. Επειδή ξανά μιλούν ότι το σχέδιο ανάκαψης αναθεκτικότητας, έχω ακούσει ότι είναι, το φέρνει οι Βρυξέλλες. Όχι. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να πούμε στα κράτη-μέλη ότι βγήκε η Επιτροπή στην αγορά για να αντλήσει πόρους για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Αλλά μετά είπαμε στα κράτη-μέλη, λοιπόν, τι χρειάζεστε, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις, ποιες είναι οι επενδύσεις που θέλετε να κάνετε. Και το σχέδιο εκπονήθηκε με κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Δηλαδή, είναι προτάσεις από την κυβέρνηση, ζητήθηκαν με την Επιτροπή. Αυτό δεν είναι εκ Βρυξελών που ήρθε το σχέδιο. Είναι εκπονήθηκε από τη Δημοκρατία. Τα ορόσημα αντικατοπτρίζουν και οι στόχοι αντικατοπτρίζουν στόχους που είχαμε βάλει μαζί μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δηλαδή, δεν είναι... Είναι και προγενές το σχέδιο ανακάλυψης αθεκτικότητας και ελπίζω και στα νομοσχέδια που πρέπει να περάσουν, να το δει η Βουλή, να το δουν τα κόμματα ότι είναι κυπρογενή οι προτάσεις που έρχονται και ότι είναι για το καλό της χώρας. Η πρώτη εκταμίευση έχει γίνει, η πρώτη δόση έχει δοθεί, διότι ικανοποιήθηκαν όλα τα ορόσημα, όλοι οι στόχοι και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε 10 εκταμίευσεις, 10 δόσεις. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Εσείς πώς βλέπετε ως Κύπρια, η οποία όμως. Είπατε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη σας πρόσφατα στον πολίτη, μπαίνοντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, αφήσατε το διαβατήριο σας, όπως όλοι, έξω από την Κομισιόν. Άρα έχετε μια διπλή ιδιότητα. Πώς βλέπετε να προχωρούμε? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην Κύπρο. Σίγουρα υπάρχει το πολιτικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζεται τα πάντα. Έτσι. Είναι νησί, οπότε έχει ιδιαιτερότητες και όσον αφορά το πόσο εύκολο είναι να πάει κάποιος στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η έννοια της απόστασης. Αλλά ξέρω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος με πάρα πολύ καλές σπουδές, αλλά και κόσμος με πάρα πολύ φιλότιμο που θέλει να εργαστεί. Είδαμε χαρά την νέα κυβέρνηση σήμερα ότι είναι η Υπουργή είναι γεμάτη όρεξη και θέληση να κάνουν ό,τι μπορούν. Εμείς θα τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Αυτό που νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε δεν είναι μόνο στο να περνούν τα νομοσχέδια, αλλά να είμαστε σίγουροι κιόλας ότι υλοποιούνται. Όσον αφορά τα νομοσχέδια
που είναι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτά τα επιτηρούμε εμείς. Αλλά είναι, νομίζω είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να σκύψουμε, ώστε να σιγουρευτούμε ότι ο νόμος δεν μπαίνει μόνο, το νομοσχέδιο δεν μπαίνει μόνο στα χαρτιά και ότι υπάρχει μια προσεκτική υλοποίηση. Το συγκρατούμε ως μια πολύ σημαντική παρένθεση. Κύριε Ζαμάρτα, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Παραμένουμε στο θέμα της πράσινης οικονομίας, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ζαμπάρτα. Η πρώτη ευρωπαϊκή ερευνητική κοινοπραξία για καθαρές θάλασσες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότ υλοποιείται και με έντονη την κυπριακή συμμετοχή. Το κέντρο ερευνών ΑΧΤΗ αποτελεί από τις αρχές Ιανουαρίου μέρος της πρώτης ερευνητικής ευρωπαϊκής κοινοπραξίας SeaClear 2.0. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με την δόκτωρα Ξένια Λοϊζίδου, η οποία αναφέρθηκε και στις επιχειρηματικές οικονομικές προοπτικές για όσους ενδιαφέρονται για πράσινες δραστηριότητες. Κύπριοι επιστήμονες συμμετέχουν στην πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τον εντοπισμό θαλάσσιων απορριμμάτων. Σχετική ανακοίνωση έκανε το Κέντρο Ερευνών και Μελετών ΑΧΤΗ, που αναφέρει ότι πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο, το οποίο φέρει την επωνυμία SeaClear 2.0, άρχισε με τη νέα χρονιά και στόχο έχει την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων τόσο στο βυθό όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας. Με τη χρήση των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται εύκολα εντοπισμός, η αναγνώριση αλλά και η συλλογή των σκουπιδιών. Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ, η αυτομηχανικός Δ. Ξένια Λοϊζίδου, διευθύντρια της εταιρείας ερευνητών Isotech Limited, που είναι εταίρος στο έργο, οι κυπριακές θάλασσες έχουν καταντήσει χωματερές και θα πρέπει να καταβληθούν έντονες προσπάθειες ώστε να αντιστραφεί η τάση που θα οδηγήσει σε κατάρρευση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Είμαι Ξένια Λοϊζίδου, είμαι πολιτικός μηχανικός με ειδικότητα στην ακτομηχανική και τη θαλάσσια δυναμική και την κλιματική αλλαγή. Συμμετέχουμε στο πρώτο κονσόρτιουμ ερευνητικό που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη, λέγεται SeaClear και είναι, αφορά την δημιουργία ενός στόλου από έξυπνα ρομπότ, τα ρομπότ είναι πάντα έξυπνα βέβαια, από έξυπνα ρομπότ, ντρόν και αρπάγες, τα οποία θα κινούνται με τεχνητή νοημοσύνη, με πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης και θα ανιχνεύουν, θα εντοπίζουν και θα απομακρύνουν από τον πυθμένα της θάλασσας αλλά και από την επιφάνεια μεγάλα σκουπίδια. Ξέρετε, οι θάλασσες μας έχουν γίνει σούπες πλαστικών. Μιλούμε για πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών που μπαίνουν στις θάλασσες του κόσμου κάθε χρόνο. Στη Μεσόγειο υπολογίζεται ότι μπαίνουν κάθε χρόνο περίπου 250.000 τόνοι πλαστικού. Αυτό το πλαστικό μπαίνει από τη στεριά προς τη θάλασσα. Αλλά δεν μπορούμε από τη στιγμή που θα μπει στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μαζέψουμε. Άρα μπαίνουν και διάφορες πρακτικές που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε το πλαστικό να σταματήσει στην στεριά. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε πώς η πράσινη οικονομία ή αυτό που λέμε η πράσινη μετάβαση, πώς δημιουργεί και επιχειρηματικές δυνατότητες, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Πρέπει να μιλήσουμε για το τι κάνουμε όλων αυτών των όγκων του πλαστικού που είναι, μιλώντας με όρους κυκλικής οικονομίας, είναι μια εξαιρετική πρώτη ύλη, αν τη συλλέξουμε και την διαχειριστούμε σωστά. Εξαιρετική πρώτη ύλη. Αν όμως δεν τη διαχειριστούμε σωστά, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον. Το πλαστικό υπήρχε έτσι μια άποψη ότι σε 100 χρόνια βιοαπικοδομείται. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό που ξέρουμε πλέον, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι ότι το πλαστικό μένει για πάντα στο φυσικό περιβάλλον. Σπάζει σε κομμάτια,
γίνεται μικροπλαστικό, μετά νανοπλαστικό, δεν το βλέπουμε, αλλά είναι εκεί. Το αναπνέουμε, το τρώμε, γιατί έχει μπει στην τροφική μας αλυσίδα, το πίνουμε, γιατί έχει μπει στον υδροφορέα μας με το νερό. Άρα τα πλαστικά είναι παντού και η πλαστική ρύπανση είναι μια από τις μεγάλες απειλές και είναι και μία από τις παραμέτρους που έχουν οδηγήσει ή έχουν επιτείνει τα προβλήματα από την κλιματική κρίση, στο κλιματικό χάος που ζούμε. Προσπαθούμε, δουλεύουμε σε όλους τους τομείς που αφορούν την πλαστική ρύπανση. Έχει πάρα πολλή δουλειά, έχει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, πολλές θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα, επιστημονικό, έτσι, για μηχανικούς όπως είμαστε εμείς, αλλά και για παραγωγή κυκλικών προϊόντων και για την αλληλεία, ένα νέο είδος αλληλείας που χρησιμοποιεί βιοπλαστικά και συμμετέχει στην έρευνα. Ας πούμε, σε αυτήν την έρευνα, μια άλλη έρευνα που συμμετέχουμε που αφορά την παραγωγή εργαλείων αλληλείας, δηλαδή δίχτυα και διάφορα άλλα εργαλεία αλληλείας από βιοπλαστικό, έχουμε καταφέρει όλες τις δοκιμές να τις κάνουμε στην Κύπρο με τη συμμετοχή 10 ψαράδων της Κύπρου. Δηλαδή η Ευρώπη θα πάρει αυτό που λέμε το feedback για το πώς λειτουργούν τα βιοπλαστικά στη θάλασσα, είναι κάτι εντελώς καινούριο, από τους ψαράδες της Κύπρου. Και είμαστε πολύ περήφανοι που οι ψαράδες μας είναι τόσο ενθουσιώδεις και συμμετέχουν σαν έναν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας. Άρα βλέπετε μεγάλο το φάσμα. Πολύ πρόσφατα ξεκίνησε η ακτή την πρώτη ανίχνευση μικροπλαστικών στις ακτές της Κύπρου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν, πάμε με την ομάδα της ακτής, πάει η ομάδα της ακτής η οποία, η ακτή εργοδοτεί επιστημονικό προσωπικό, μηχανικούς, ζωολόγους, φυσικούς. Η ομάδα της ακτής λοιπόν πάει στις παραλίες με συγκεκριμένο μέθοδο, συλλέγουμε δείγματα από την επιφάνεια των ακτών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το εργαστήριο, κάνουμε την ανάλυση με τα κόσκινα και βλέπουμε τι μικροπλαστικών υπάρχει στις ακτές της Κύπρου. Έγινε η πρώτη δειγματοληπτική περίοδος. Πρέπει να σας πω, κύριε Κωνσταντίνο, ότι είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Έχουμε πάρα πολύ μικροπλαστικό. Και μάλιστα όχι σε παραλίες, απαραίτητο σε παραλίες που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα από λουόμενους. Έχουμε βρει πολύ μικροπλαστικό και σε απομακρυσμένες παραλίες. Αυτά είναι τα μικροπλαστικά που κινούνται με τα ρεύματα της Μεσογείου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Και επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ στα δεδομένα πεδίου, δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι γίνεται για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Συνεχίζουμε αυτήν την δειγματοληψία, θα συνεχίσουμε με ακόμα 4 δειγματοληπτικές περιόδους και μετά θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματά μας. Οπωσδήποτε θα μπορείτε να δείτε, εδώ έχουμε ένα δείγμα, ένα τυχαίο δείγμα, το οποίο θέσαμε σε αιώρηση και είναι πραγματικά τρομακτική ποσότητα των μικροπλαστικών. Επανερχόμαστε στο θέμα της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας για να προβάλλουμε σε μεγαλύτερη έκταση τη συνέντευξη που εξασφάλισε η εκπομπή από τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιριών Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσο Κουνούδη. Συμβόλαια 172 εκατομμυρίων ευρώ έχει εξασφαλίσει το κλάστερ των κυπριακών εταιριών που παράγουν προϊόντα ή μετέχουν σε ευρωπαϊκές συμπαραγωγές, εκατοντάδες οι Κύπροι επιστήμονες που βρίσκουν δουλειές σε αυτές τις εταιρείες.
ποιοτική αμυντική βιομηχανία που όλοι γνωρίζαμε, με τις εταιρείες κολοσσούς που παράγουν πολύπλοκα και πανάκριβα αμυντικά συστήματα, αλλάζει δραστικά. Ο λόγος είναι από τη μια το πολύ υψηλό κόστος της απόκτησης, της χρήσης και της συντήρησης τέτοιου είδους συστημάτων. Από την άλλη, η ραγδαία ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών, της μικροηλεκτρονικής, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Τομείς στους οποίους ειδικεύεται η κυπριακή εταιρεία Signal Generics. Βρισκόμαστε εδώ, στον Δήμο Μέσα Γειτονιά στη Λεμεσό, για να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρείων Έρευνας και Καινοτομίας, τον Δόκτωρα Τάσο Κουνούδη, και να το ρωτήσουμε εάν υπάρχει στην Κύπρο αμυντική βιομηχανία. Και βέβαια υπάρχει αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο. Μπορεί να είναι μικρή και σε αρχικά στάδια, αλλά είναι αρκετά δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη. Η αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο είναι κυρίως, αποτελείται κυρίως από εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν προϊόντα διπλής χρήσης ή διπλής χρήσης. Δηλαδή και για εμπορικούς σκοπούς, για ειρηνικούς σκοπούς μπορούμε να πούμε, αλλά και για αμυντικούς σκοπούς. Όπως είναι και τα περισσότερα αμυντικά προϊόντα. Έχουμε γύρω στις 45 εταιρείες καινοτόμες, αρκετά δυναμικές εταιρείες, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών από κυρίως υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα, το 2019, αναπτύξαμε μέσα στο σύνδεσμο ένα κλάστερ, μια ομάδα εταιρείων που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή, εταιρείες που μπορούσαν να μετατρέψουν ή να αναπτύξουν τα προϊόντα τους, ώστε να έχουν εφαρμογές στην άμυνα. Οι κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία είναι μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας που υποστηρίζει την αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο. Το θέμα ανέδειξε πρώτος η εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος και η συνάδελφος Άντρη Δανιήλ έθεσε το ερώτημα ποια η σημασία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε μια Κύπρο, μεγάλο μέρος της οποίας αντιμετωπίζει την κατοχή εδώ και 48 χρόνια. Οι εταιρείες του συνδέσμου μας εργοδοτούν πέραν των 500 ερευνητών, που 20% είναι κάτοχοι διδακτορικού, 70% περίπου κάτοχοι μάστερς και πολύ με πτυχίο, οπότε μιλούμε για επιστημονικό δυναμικό. Έχουμε αναπτύξει από το 2010 υποδομές, ερευνητικές υποδομές με ιδιωτική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις μας πέραν των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Που σκοπός τους είναι να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα με σκοπό την παραγωγή. Συμμετέχουμε σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα και σε προγράμματα τα οποία είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κατευθείαν αναθέσεις από μεγάλες εταιρείες, τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης. Και μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει στην κυπριακή οικονομία μέσω των εξαγωγών είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι εταιρείες μας συμμετέχουν μέχρι σήμερα σε 17 έργα σχεδιασμό και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προϊόντων. Δηλαδή, μεγάλες κοινοπραξίες με μεγάλους παίχτες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Και τα έργα αυτά είναι περίπου συνολικού προϋπολογισμού γύρω στα 172 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, μπορείτε να φανταστείτε τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Αυτά τα έργα έχουν σκοπό να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία θα αγοράσουν τα εμπορικά μέσα της Ευρώπης. Υπάρχουν έργα τα οποία είναι υποστηριζόμενα από σχεδόν όλα τα εμπορικά μέσα της Ευρώπης και συμμετέχουν κυπριακές εταιρείες. Άρα, όταν αυτά τα προϊόντα φτάσουν στο επίπεδο τα οποία αγοραστούν από τα εμπορικά μέσα, οι κυπριακές εταιρείες θα είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, σαν συμπαραγωγή. Και αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την οικονομία μας, για ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, για να φέρουν περισσότερα χρήματα, αλλά και γεωπολιτικά, γιατί πλέον η Κύπρος βρίσκεται σε πάρα πολύ σημαντικές βιομηχανικές συνεργασίες, οι οποίες έχουν και πολιτικό αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, έχει αναπτύξει δομές, ώστε να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών. Όχι μόνο για στρατιωτικούς ή
για σκοπούς ή για πόλεμο, αλλά υπάρχουν και τεχνολογίες οι οποίες αναπτυχθήκαν για το στρατό και έχουν βρει εφαρμογή στην κοινωνία, όπως το GPS. Πρέπει να φανταστείτε πόσες τεχνολογίες, πόσα προϊόντα έχουν βγει από αυτό ή το ίντερνετ. Άρα, κάναμε το πρώτο βήμα το 2019, στο οποίο μπήκαμε σε 5 συμβόλαια από το ευρωπαϊκά. Αλλά δεν ήταν, και βάλαμε την Κύπρο από το παράθυρο στον ευρωπαϊκό χάρτη αμυντικής βιομηχανίας. Αλλά αυτό είχε συνέχεια. Το 2020 οι κυπριακές εταιρείες συμμετείχαν σε ακόμα 5 συμβόλαια. Και μετά ήρθε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά δισεκατομμύρια για ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων. Και εκεί η Κύπρος έχει καταφέρει να συμμετέχει σε ακόμα 7 συμβόλαια ανάπτυξης συστημάτων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δυναμική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, αλλά έχουμε και συνέχεια για ανάπτυξη. Δηλαδή, σε κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη νέων συστημάτων, αμυντικών συστημάτων, έχουμε και περισσότερες κυπριακές εταιρείες. Και ένας από τους σκοπούς του συνδέσμου μας είναι να φέρουμε όλο περισσότερο να δυναμώσουμε το σύνδεσμο μας, το κλάστερ μας και να έχουμε ακόμα πιο δυναμική και ουσιαστική συμμετοχή. Ο σύνδεσμος προωθεί την ενδυνάμωση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω διεθνών συνεργασιών. Στις 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο στην Κύπρο Άμυνας και Ασφάλειας, το οποίο συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος, το Υπουργείο Άμυνας και το ΚΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια του υπεγράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Ελληνικών Εταιρείων Αεροδιαστημικής Ασφαλείας και Άμυνας. Είχε γίνει μια ανάλυση το τι μαθαίνουμε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε ότι πάρα πολύ μεγάλα οπλικά συστήματα, όπως tanks, τεθωρακισμένα, τα οποία είναι αρκετά εκατομμύρια, μπορεί να δεκάδες εκατομμύρια το καθένα, να εξουδετερώνται από μικρά συστήματα, φορητά ή καινοτόμα. Έγινε η ανάπτυξη των drones παντού, άρα συστημάτων τα οποία πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν και από συστήματα που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο. Άρα αλλάζει η βιομηχανία από την κλασική παραδοσιακή κλειστή αμυντική βιομηχανία σε μια βιομηχανία όπου μπαίνουν και αρκετές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεχνολογία, τεχνογνωσία και μπορούν να αναπτύξουν συστήματα. Αλλά δεν πρέπει να σκεφτούμε την αμυντική βιομηχανία ότι εταιρείες σαν εμείς που είμαστε μικροί από την Κύπρο θα πάμε και θα αναπτύξουμε ένα ολόκληρο προϊόν. Υπάρχουν και αυτό δικό μας, αλλά μπορούμε να είμαστε και συμμέτοχοι σε κοινοπραξίες. Τα περισσότερα αμυντικά συστήματα πλέον δημιουργούνται από κοινοπραξίες εταιριών και πολλές φορές και με κρατική συμμετοχή. Τα τελευταία 35 χρόνια ο Κύπριος Φορολογούμενος έχει δώσει γύρω στα 8 με 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα. Και μιλούμε όχι μόνο σαν επιχειρηματίες αλλά και σαν φορολογούμενοι. Από αυτά δεν ξέρουμε πώς έχουν πάει κατευθείαν στην άμυνα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε ούτε έναν εξάρτημα για την εθνική φρουρά. Αυτό πλέον πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει γιατί τώρα έχουμε μια βιομηχανία η οποία μπορεί να το κάνει. Έχουμε εξαιρετική σχέση με το Υπουργείο Άμυνας. Όλες αυτές οι επιτυχίες που σας είπα στα προγράμματα ήταν πάντα με την υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει και ειδικό τμήμα έρευνας και καινοτομίας, το οποίο διασυνδέει τις ανάγκες με τις τοπικές δυνατότητες της βιομηχανίας. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά να αλλάζει αυτό το πράγμα και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε πρόσφατα καταθέσει σαν σύνδεσμο στη συνεργασία με το ΚΕΒΕ και την ΟΕΦ μια εμπεριστατωμένη πρόταση στο Υπουργείο Άμυνας για πρόθεση της βιομηχανικής συμμετοχής και της ασφάλειας της εφοδιακής αλυσίδας. Τι είναι αυτό? Με τους εξοπλισμούς, όταν υπάρχει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, μοριοδοτείται ο προσφέροντας εάν αποδείξει ότι έχει συμμετοχή κυπριακή επιχείρηση.
Αυτό γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Μέχρι και πολύ προχωρημένες τεχνολογικά χώρες, όπως το Ισραήλ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιούν αυτόν το θεσμό. Γιατί μετατρέπουμε με αυτόν τον τρόπο έναν αναγκαίο και πολύ σημαντικό έξοδο, τεράστιο έξοδο μιας χώρας, που είναι οι εξοπλισμοί, σε έναν πυλώνα ανάπτυξης, σε έναν πυλώνα δημιουργίας καινούριων θέσεων εργασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, δημιουργίας τεχνολογίας, δημιουργίας προϊόντων και εξαγωγών. Εκποίησης, σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης, δανειολήπτες και κόκκινα δάνεια είναι μια από τις καυτές πατάτες για τη νέα κυβέρνηση. Μαζί μας ο σύμβουλος αφαιροκαιότητας, ο κύριος Ανδρέας Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Να μας πείτε τι αναμένετε από τη νέα διακυβέρνηση, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε ενεργά ανεμειγμένος σε όλες αυτές τις ζυμώσεις που έγιναν από την κυβέρνηση, η οποία μόλις αποχώρησε πριν 24 ώρες και είχατε φτάσει σε ένα στάδιο όσον αφορούσε το σχέδιο ενίκιο εναντί δόσης. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίδεται να παρουσιάσουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί πολλοί κόσμος, συμπολίτες μας, δανειολήπτες ενδιαφέρονται να ακούσουν και να ενταχθούν σε ένα από αυτά τα σχέδια. Να τονίσουμε ότι μετά την παρέλευση του σχεδίου Εστία, το οποίο είχε κατά κάποιον τρόπο συμπεριλάβει μια μερίδα των συμπολιτών δανειοληπτών μας, αναμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης, δηλαδή ένα δεύτερο σχέδιο που θα μπορούσαν να ενταχθούν δανειολήπτες, να προστατεύσουν την κύρια κατοικία και να αποφύγουν την εκποίηση από τις τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία που αγόρασαν αυτά τα δάνεια. Και να αναφέρουμε ότι αφορά τους μη βιώσιμους για σπίτια μέχρι 350.000 ευρώ, για δανειολήπτες οι οποίοι ανήκουν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή είναι μικροσυνταξιούχοι ή γενικότερα έχετε για δίκαιο. Τους πραγούντες. Πρόσφατα είχαμε συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό ακριβώς να επιβεβαιώσουμε, αν θέλετε, τις πληροφορίες που δίδονταν προς τα έξω ως προς τους δικαιούχους του σχεδίου. Ναι. Είναι δύο κυρίως κατηγορίες. Είναι τα άτομα τα οποία δεν εντάχθηκαν στο σχέδιο Εστία ως μη βιώσιμοι και επίσης οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος. Η μεν πρώτη κατηγορία αφορά κατοικίες κάτω των 350.000, ναι. Η δεύτερη κατηγορία παραδόξως αφορά κατοικίες κάτω από τις 250.000. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι δανειολήπτες σε ποια κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν και να μπορέσουν έτσι να διασώσουν την κατοικία τους και να μπορέσουν να επανέλθουν σε μια διαδικασία αποπληρωμής του χρέους. Διότι το σχέδιο προβλέπει μεν την παραχώρηση της ιδιοκτησίας στο πιστωτικό ίδρυμα, αλλά από την άλλη κερδίζει μια πενταετία χωρίς την καταβολή οποιοδήποτε ποσού, κερδίζει τη στέγαση ο δανειολήπτης και έχει μετά την παρέλευση 5 χρόνων το δικαίωμα είτε ο ίδιος είτε οι κληρονόμοι του να επαναγοράσουν το σπίτι σε μια πολύ συγκεκριμένη τιμή που θα γνωρίζει εκ των προτέρων. Προφανώς μια μερίδα δανειοληπτών δεν θα μπορέσει να ενταχθεί εκ νέου σε αυτό το σχέδιο, κύριε Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει πάλι η ανάγκη να δούμε ποια άλλα σχέδια θα μπορούσε ένας δανειολήπτης να ενταχθεί, να αξιοποιήσει το πλαίσιο αφαιρεγγυότητας και ως αδειοδοτημένη συμβούλη αφαιρεγγυότητας είμαστε στη διάθεση του κόσμου να τον πληροφορήσουμε κάτω από ποια κριτήρια θα μπορούσε να εντάξει το δάνειο του και να ενταχθεί και ο ίδιος και το νοικοκυριό του για να προστατεύσει την κύρια κατοικία. Διότι όπως έγινε με το Εστία, έτσι και με το σχέδιο ενίκιων έναντι δόσης, βλέπετε ότι όσον προχωρά ο χρόνος, μειώνονται και οι επιλογές, μειώνονται οι διαθέσιμες επιλογές για τον δανειολήπτη. Οπότε πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν κοινωνική αναταραχή που θα προέλθει από εκποίησης κύριας κατοικίας και να δούμε νοικοκυριά και οικογένειες έξω στον δρόμο. Μου έκανε εντύπωση κάτι που είχατε πει, ότι δεν φτάνουν μόνο οι νομοθεσίες, δεν φτάνει μόνο η δική σας καλή θέληση και των συνεργατών σας, αλλά θα πρέπει και ο κάθε ένας που αντιμετωπίσει πρόβλημα να κινητοποιείται και να κινητοποιείται έντονα και εγκαίρως. Και εγκαίρως. Να σας πω γιατί. Διότι βλέπουμε αυτές τις υποθέσεις να είναι υποθέσεις που έχουν πάρει πολύ καιρό, μακρηγορούν. Είναι υποθέσεις οι οποίες είτε έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, υπάρχει ήδη μια διαδικασία κινημένη εκποίησης, η οποία αναστάλληκε και δεν προβλέπω να υπάρχει νέα αναστολή εκποίησεων μέσα από το κοινοβούλιο, τότε σημαίνει ότι ο δανειολήπτης δεν μπορεί να περιμένει ως διαμαγείας να έρθει μια λύση που να κουμπώνει ακριβώς στη δική του περίπτωση. Πρέπει να αναζητήσει τις λύσεις
μέσα από τη διαδικασία, μέσα από το πλαίσιο αφαιρεγκιότητας, διότι δεν θα θέλαμε ακριβώς να δούμε συμπολίτες μας, δυσπραγούντες, αφαιρέγκιους, να απολέσουν την περιουσία τους και να μην μπορέσουμε να τους εντάξουμε σε ένα νέο σχέδιο που τυχόν να εξεταστεί από την νέα κυβέρνηση των νέων Υπουργείων Οικονομικών. Είναι πράγματι μια μεγάλη, είναι challenging, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από την νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Είναι δισεκατομμύρια αξία στα δάνεια τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι πλέον στο τραπεζικό σύστημα. Έχουν πλέον εξαγοραστεί από επενδυτικά ταμεία από τις λεγόμενες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη πολιτική, πιο επιθετική, η οποία προφανώς, λόγω των καταστάσεων, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πάρα πολύ επιθετική. Έρχονται στα αυτιά μας συνεχώς διάφορες ιστορίες. Και βεβαίως και μέσα από την εκπομπή σας θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε ότι πολλοί κόσμος το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη λήξη του σχεδίου εστία και μετά την αναστολή των εκπίσεων που ήρθαν από το Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί κόσμος έγινε δέχτης είτε επιστολών εκπίσης, είτε επιστολών με επίδοση για αγωγή. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να βρούμε τις πρακτικές λύσεις, κύριε Κωνσταντίνο. Διότι δεν μπορούμε να λέμε με ευχολόγια δεν θα εκποιηθούν κύριες κατοικίες. Δεν είναι αυτό το στοίχημα. Δεν είναι ότι θα σταματήσουν εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποθήκην οι τράπεζες. Προφανώς γίνονται και θα γίνουν. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ζητήματα που έχουν μακρηγορήσει και πρέπει να επιληθούν έτσι ώστε και η νέα γενιά, νέα ζευγάρια, νέοι άνθρωποι να μπορούν να αποταθούν αύριο στην τράπεζα και να πάρουν δάνειο είτε για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, είτε για να αγοράσουν ένα σπίτι για στεγαστικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Πρέπει να δούμε και το μέλλον μπροστά και να βάλουμε ένα φρένο σε μια διαδικασία που μακρηγορεί. Αυτό είναι το στοίχημα και για την νέα κυβέρνηση και για όλους εμάς οι οποίοι ασχολούμαστε ενεργά και επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα. Ποια είναι η στρατηγική σας? Κρίσιμο το 2023 με νέα κυβέρνηση. Έχετε κάνει όλες τις επαφές και έχετε όλη την εικόνα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Το στοίχημα εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι να εκμεταλλευτούμε το θεσμικό πλαίσιο που μας δίνει η νομοθεσία. Να δούμε ποιοι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο αφαιρεγκιότητας. Πώς να βελτιώσουμε τις νομοθεσίες που ήδη, σαν Υπηρεσία Αφαιρεγκιότητας και Υπουργείων Ενέργειας και Εμπορίου, που διέπει αυτές τις νομοθεσίες, γνωρίζουμε ότι έχουν δώσει προς τα έξω και το πράσινο φως σε όλους τους φορείς να συνδράμουν για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Είναι ένα επιπλέον στοίχημα και για εμάς ως Συμβούλια Αφαιρεγκιότητας να βγούμε προς τα έξω, δίδοντας συνεχή πληροφόρηση στον κόσμο. Ξέρετε πόσοι με παίρνουν και αγνοούν το θεσμό του Συμβούλου Αφαιρεγκιότητας, αγνοούν το σχέδιο, το προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής, που είναι ένα από τις λύσεις τις πολύ λιγοστές λύσεις που μένουν για ένα δανειολήπτη που θέλει να αποφύγει την πτώχευση. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Και σας συγχαίρω προσωπικά που μέσα από εκπομπές σαν και τις δικές σας μπορεί και δείτε τη ευκαιρία στον κόσμο να μπορέσει να ενημερωθεί και να έρθει βεβαίως σε επαφή. Δεν θα μπορέσουμε εμείς να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο μη γνωρίζοντας το πρόβλημα του. Πρέπει να έρθει ο κόσμος κοντά μας. Τα συγχαρητήρια δεν ανήκουν σε μένα, ανήκουν στην παραγωγή. Και στην παραγωγή. Στην παραγωγή μου, την Λιάννα την Κωνσταντίνου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της πολύ μεγάλης υπόθεσης. Καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με ζημιές 11,7 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε για το 2022 η Ελληνική Τράπεζα, με τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της τράπεζας Όλιβερ Γκάτζικ να ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής η τράπεζα το 2023 αναμένει κέρδη πριν τη φορολογία πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί σε απόδοση ενσωμάτων κεφαλαίων πέραν του 17%. Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε νέο ρεκόρ σε νέο δανεισμό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 30% σε ετήσια βάση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η εβδομαδιαία εκπομπή του ΡΙΚ για την οικονομία Αγορά. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.